Έντονη ανησυχία επικρατεί στους επιτελείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ρουμανικής αριστερής κυβέρνησης στην αποποινικοποίηση της διαφθοράς. Οι ίδιοι υπενθυμίζουν με νόημα ότι η Ρουμανία βρίσκεται στο καθεστώς του μηχανισμού συνεργασίας και παλήθευσης που έχει μεν προσωρινό χαρακτήρα, αλλά λόγω έλλειψης επαρκούς πρόοδου δεν έχει αρθεί. Έχουμε 10 ημέρες τώρα προκειμένου να προσπαθήσουμε να αναστρέψουμε την κατάσταση. Διότι αν η κυβέρνηση μέσα στις 10 ημέρες ακυρώσει το διάταγμα, δεν θα τεθεί σε εφαρμογή και ζημιά από την επιβολή του νόμου σε δικαστικό επίπεδο δεν θα έχει γίνει. Όλοι οι διεθνείς εταίροι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη, οι εταίροι μας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία πίεσης προς την παρούσα κυβέρνηση να αποσύρει αυτό το νομοθέτημα. Οι Ρουμάνοι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα χρονικά περιθώρια για να μην εκτραχυνθούν οι σχέσεις με τις Βρυξέλλες. Η διαφθορά είναι πρόβλημα στη Ρουμανία όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει να την προλάβουμε, αλλά δυστυχώς η Ρουμανία δεν έχει κάνει τίποτα για να προλάβει τη διαφθορά. Θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρους νόμους, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα ερμηνείας προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Ωστόσο, η ρουμανική κυβέρνηση επί του παρόντος τουλάχιστον δεν δείχνει σημάδια να αλλάξει το νομοθέτημα, το οποίο προκαλεί εκρηκτικό κλίμα στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό.